Έντονο πρόβλημα υφαλμήρησης αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή του Αγγελοχωρίου σύμφωνα με διπλωματική εργασία φοιτητή του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όταν υπεραντλούμε, τραβάμε περισσότερες ποσότητες από όσες η φύση εμπλουτίζει τους ίδιους υδροφορείς, τότε διευκολύνεται η θαλάσσα διείσδυση και τα νερά, τα γλυκά νερά της ενδοχώρας υφαλμυρίζουν και το νερό αυτό γίνεται ακατάλληλο. Αυτό είναι και το πρόβλημα σε μικρογραφία του Αγγελοχωρίου, το οποίο δεν είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν άλλα σημαντικότερα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή, με δεδομένο ότι το νερό του Αγγελοχωρίου δεν χρησιμοποιείται για ύδρευση και έτσι δεν δημιουργείται άμεσα πρόβλημα. Όπως έχω μάθει από άλλους, και το νερό όπως δοκίμασα εγώ μυρίζει. Μυρίζει τρομερά. Πού να πιεις τώρα και μωρά παιδιά, δεν γίνεται να πούμε. Η μία γεώτρηση σου λέω εδώ, έξω από το χωριό αριστερά, είναι στα 60 μέτρα. 60 μέτρα είναι αυτή που ποτίζουμε τα χωράφια, είναι επιφανειακό το νερό. Η γεώτρηση αυτή η κεντρική του χωριού είναι 220 μέτρα, είναι τα αρτεσιανά φριάτα, τα νερά του Ολύμπου. Είναι η μόνη κατάλληλη που έχουμε. Αυτή εδώ κάτω η γεώτρηση, όταν την ανοίξανε, την είχαν βγάλει ακατάλληλη και την δώσαν στα χωράφια για να ποτίζουν. Ωστόσο, αρκετοί είναι οι κάτοικοι του Αγγελοχωρίου που χρησιμοποιούν το νερό της βρύσης τους και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το νερό είναι καλό για μας. Δεν ξέρω αν έχει κάτι που πειράζει. Εγώ έχω νερό εδώ πέρα που πίνω και από το χωριό εδώ που πίνουμε και δικό νερό που έχω ανοίξει. Αυτό είναι πολύ καλό νερό. Άλλοι το πίνουν, άλλοι δεν το πίνουν. Βάζουν πολύ χλώριο μέσα. Κατά τα άλλα είναι καλό το νερό, αλλά πολύ χλώριο βάζουν μέσα και μυρίζει. Πολλές οικογένειες όμως δεν θέλουν να το διακινδυνέψουν και στρέφονται στη λύση των εμφιαλωμένων με ανάλογο κόστος για την τσέπη τους. Εγώ προσωπικά παίρνω το σαγόρι, τις μπουκάλες τις μεγάλες, γιατί είναι μέσα στο χλώριο, οι σωληνώσεις είναι πολύ παλιές και δεν πίνεται, και ειδικά στην παραλία που δεν τις έχουν διορθώσει ακόμη. Βέβαια εδώ πέρα στο χωριό είπαν ότι τις έχουν διορθώσει. Τις έχουν αλλάξει τέλος πάντων, αλλά και πάλι μυρίζει χλώριο. Και μονίμως και θα βρεις, επειδή συνήθως βάζουμε βαμβάκι για να δούμε άμα τι μαζεύει, και χώμα και διάφορα πραγματάκια. Δεν μπορείς να πάρεις ένα ποτήρι για να το πιείς, είτε με το βαμβάκι είτε με το σαν νερό. Αλλά ναι, μπρος στα παιδιά τι, δεν βάζεις τέτοιο κίνδυνο, τουλάχιστον είναι από την πρώτη ανάγκη. Κουβαλάω συνέχεια εγώ από Θεσσαλονίκη, το Χαριλάω, για να φέρω νερά εδώ. Ναι, μυρίζει, κάνει, έχει άλατα αυτά. Αλλά εντάξει, αναγκαστικά θα το πιούμε. Και θα μαγειρέψουμε. Όταν λέτε αναγκαστικά λόγω οικονομίας, φαντάζομαι. Ναι. Ενημέρωση. Εντάξει, τα παιδιά παίρνουμε φιαλωμένο. Πρόβλημα υφαλμήρησης δεν υπάρχει μόνο στην περιοχή του Αγγελοχωρίου, αλλά και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Θερμαϊκού. Υπάρχουν περιοχές που είναι πιο επικίνδυνες αν δεν κάνουμε σωστή διαχείριση. Η περιοχή των νέων επιβατών, της Αγίας Τριάδας, μελλοντικά αυτές οι περιοχές θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Μάλιστα, εκτός από την υφαλμήρηση, σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στις περιοχές Επανομής και Μηχανιώνας εξαιτίας της νητρορύπανσης που παρατηρείται συνέπεια των αγροτικών δραστηριοτήτων. Έχει εντοπιστεί και από το εργαστήριό μας και από άλλες έρευνες ότι η περιοχή, λόγω των αγροτικών δραστηριοτήτων, της χρήσης λιπασμάτων, αυτά ξεπλένονται, θα λέγαμε απλά, και πηγαίνουν και στον υδροφόρο ορίζοντα και τα ανιχνεύουμε μετά τα νητρικά, τα οποία θεωρούνται ότι είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Ήδη στο Δήμο Θερμαϊκού, από τις 18 συνολικά γεωτρήσεις, έχει μπει λουκέτο σε 2, καθιστώντας απαραίτητη τη σύνδεση του δικτύου με αυτό της ΕΙΑΘ.